Εγώ θα επανέλθω στο Δελφινάριο. Δελφινάριο είναι για σένα, Παμ. Μία παράσταση που έρχεται, την περιμένουμε και στο πλευρό σας θα είναι και ένας παλιός γνώριμος, ο κύριος Λαμπάτος. Βέβαια, και είναι στο πλευρό μου το αριστερό. Το βλέπετε, είναι δίπλα μου. Παλιός γνώριμος, παλιός φίλος, παλιός συνεργάτης που τώρα είναι καινήν Παλιός συνεργάτης. Ναι. καινούργιος. Εντάξει, οι φιλίες δεν αλλοιώνονται στον χρόνο. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα τα φέρνει έτσι η ζωή, ώστε να ξανασυναντιέσαι με κάποιον άνθρωπο που έχεις περάσει καλά, έχεις μοιραστεί το ίδιο σανίδι. Τα κακά όταν συμβαίνουν είναι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τα ξεπερνάμε παίζοντας πάνω στη σκηνή. Έτσι λοιπόν και με τον Γιώργο εδώ και Μάλιστα. πάλι. Μου φαίνεται σαν όνειρο όλο αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερο πλευρό από τον Μάρκο, και για έναν ηθοποιό που είναι κωμικός, ας πούμε, εντάξει, εισαγωγικά, ας πούμε, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι το καλύτερο να μπορεί να βρίσκεται με τον Μάρκο, και να δουλεύει, έτσι, είναι μεγάλη χαρά μου Για που μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν είναι αυτά που μου λέει ο κόσμος. Μπράβο, καλά έκανες και το συγχώρησες και του πρότεινες και δουλειά. Για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή, και το λέω και εγώ και συγκινούμαι, είναι ότι όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να έρχεται στην πρόβα με τόσο όρεξη, αισθάνομαι ότι έκανα ένα καλό σε έναν άνθρωπο πραγματικά που το είχε ανάγκη, ήθελε να ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια του. Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε δύσκολη στιγμή, όλοι έχουμε βρεθεί στον πάτο και ψάχναμε ένα χέρι να μας βοηθήσει, να μας τραβήξει επάνω. Βρέθηκε ευτυχώς για μένα και μπόρεσα και έπιασα πάλι τη ζωή από τα μαλλιά. Ποια μαλλιά. Λοιπόν, ήθελα να κάνω το ίδιο και με τον Γιώργο και νομίζω τα κατάφερα. Νομίζω ότι πήρε και το μάθημά του από όλη τη ζωή και τη στάση του απέναντι στη ζωή, όχι από το θέμα το δικό μας μόνο.